Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 12 Αυγούστου. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους σε διακοπές, να μην δουλεύει άνθρωπος πραγματικά, να χαλαρώνετε όλοι, να είστε με καφεδάρες και μπιράρες και να περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με την ομάδα και πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο και πότε θα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, για να δείτε και πάλι την ομάδα. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχω σκοπό να εκφράσω δύο απορίες. Απορία πρώτη, τι ακριβώς γίνεται με την άμυνα. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το προς τα που πάει το πράγμα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία και στις προπονήσεις και στα φιλικά παιχνίδια, είναι πολύ προφανές ότι ο Αλμέιδα έχει καταλήξει σε ένα σχηματισμό με τριάδα στο κέντρο της άμυνας και αυτό έχει κλειδώσει το μυαλό του τουλάχιστον για την αρχή του πρωταθλήματος ως βάση για την ΑΕΚ. Το έχω γράψει κιόλας στο ένωση.gr, το έχω ξαναπεί και από εδώ. Καθόλου αρνητικός δεν είμαι σε αυτή την προοπτική. Θεωρώ ότι είναι ένας σχηματισμός που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός όταν δουλεύετε σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι μας έχουμε εμπιστοσύνη στον Αλμέιδα, ότι ό,τι δουλεύει, το δουλεύει πολύ σωστά, πολύ μεθοδικά και με τον τρόπο που απαιτείται. Παρ' όλα αυτά, εικόνα ξεκάθαρη δεν υπάρχει. Αν είναι 30 στο κέντρο της άμυνας, το δεξί στόπερ θα είναι ο Βίντα. Αυτό σίγουρα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κυνηγάει και ψάχνει και διαπραγματεύεται στην αγορά να πάρει ένα παίκτη που θα αγωνίζεται, που θα έχει τα χαρακτηριστικά για να αγωνιστεί ως λίμπερο στην τριάδα και αριστερά θα χρησιμοποιείται ένα ακραίο μπακ όπως για παράδειγμα ο Χατζησαφή. Η ΑΕΚ ψάχνει στην αγορά και θέλει να αποκτήσει έναν δεύτερο στόπερ ο οποίος θα είναι ταχυδυναμικός, γρήγορος και με τα χαρακτηριστικά του Βίντα. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να ψάξει εκ των έσω μια λύση για τη θέση του λίμπερου που πραγματικά δεν νομίζω ότι την πολύ βλέπω. Περιμένει τον Πλάνιτς μέχρι την τελευταία στιγμή και ακόμα ελπίζει ότι μπορεί να τον αποκτήσει. Επομένως, ο παίκτης που θα παίξει λίμπερο στην τριάδα θα είναι ο Πλάνιτς και ως εκ τούτου θα υπάρχει και μεταγραφή ενός αριστερού στόπερ. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Όπως μένει να δούμε και πώς θα πορευτεί η ΑΕΚ για τη δεξιά πτέρυγα, αν θεωρητικά και πρακτικά με τον Τσούμπερ είναι καλυμμένη για αριστερά. Θέλει να βρει ένα παίκτη εξτρέμ να αποκτήσει που να μπορεί να παίζει με την ίδια ευχέρεια και όλη την πλευρά όπως άλλωστε το κάνει ο Τσούμπερ. Για τον Κατσίνοβιτς δεν νομίζω ότι θα τη συνεχίσει αυτή τη δοκιμή ο Αλμέιδα. Δεν νομίζω ότι θα χαραμίσει ένα τέτοιο χαφ σαν τον Αλμέιδα, σαν τον Κατσίνοβιτς ο Αλμέιδα στη θέση του δεξιού μπακχάφ, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό και με δεδομένο ότι τελειώνει η ιστορία του Μισελέν, επομένως μένει ένα κενό εκεί. Υπάρχουν λοιπόν απορίες στις οποίες μένει να τις λύσουμε για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και αυτό μόνο μέσα των μεταγραφών μπορεί να γίνει. Πάμε στη δεύτερη απορία που έχω. Ακούω από πολλούς να γίνεται μεγάλη κουβέντα και μεγάλη αγωνία και μεγάλο άγχος και μεγάλος χαμός για το θέμα του φορ. Προφανώς η ΑΕΚ χρειάζεται φορ και χρειάζεται φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχε ο Καρίμ, γιατί αν ήταν έτσι θα κρατούσε τον Καρίμ. Αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί τέτοιος χαμός με το φορ. Μάλιστα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού ακούω πολλούς γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ένα παίχτη, ένα φορ σαν τον Σπόραρ. Έχει φύγει ο Αραούχο από την ΑΕΚ και δεν το ξέρω. Γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνεται τόσο μεγάλος χαμός για το φορ και να λέμε γιατί δεν έχουμε ένα παίκτη σαν τον Σπόραρ. Μήπως έχει περάσει λίγος καιρός από τότε που όλοι λέγαμε ότι ο Αραούχο είναι ό,τι πιο ΑΕΚ υπάρχει στην ΑΕΚ. Μήπως έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που παραδεχόντουσαν οι οπαδοί όλων των ομάδων, όχι μόνο της ΑΕΚ, πως ο Αραούχο είναι κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μήπως έχει περάσει λίγος καιρός
από τότε που ο Αραούχο έβαλε 12 γκολ στην τραγικότερη σεζόν στην τελευταία 30 ετία για την ΑΕΚ, και μάλιστα 12 γκολ χωρίς ούτε ένα από αυτά να είναι πέναλτι. Μήπως έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ο Αραούχο έβαζε γκολ σε ντέρμπι, και μάλιστα ο Αραούχο νομίζω ότι έχει σκοράρει σε όλα τα ντέρμπι απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές της ΑΕΚ. Μήπως έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που όλοι λέγαμε ότι ο πιο άξιος, ο πιο ικανός, ο πιο ταιριαστός αρχηγός για την ΑΕΚ είναι ο Αραούχο. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Όχι δα. Άρα λοιπόν μου είναι τρομερά ακατανόητο και είναι τρομερή απορία μου πώς γίνεται να συζητάμε γιατί η ΑΕΚ δεν έχει έναν φορ σαν το Σπόραρ όταν υπάρχει ο Αραούχο. Ναι, ο Σπόραρ μπορεί να είναι καλό φορ, δεν λέω. Ναι, η ΑΕΚ χρειάζεται center φορ, αλλά όχι και να τρελαθούμε. Γιατί η ΑΕΚ όσο έχει τον Αραούχο, η συζήτηση για φορ είναι δεδομένη, όπως φυσικά και το αν πρέπει να ζηλεύουμε ή όχι τι έχουν οι άλλοι στη θέση του φορ.